Κώδικα, πριν σας πω λίγα για την οδηγία, να σας πω τέσσερις διευκρινήσεις. Διευκρίνηση πρώτη. Στην εποχή, αν οι υπουργοί που εισάγουν τα νομοσχέδια τα πιστεύουν, το έβαλε πολύ έντονα ο κύριος Λοβέρδος, στην εποχή πριν ο κύριος Λοβέρδος κρέμαζε στο διαδίκτυο τις οροθετικές γυναίκες για να πάρει 100-200 ψήφους και στον αγώνα του να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Κύριε Υπουργέ, ηρεμήστε. Δεν αρχίσαμε καλά. Ηρεμήστε, κύριε Υπουργέ, και εσείς. Και στον αγώνα του να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να προσέξει. Κύριε Υπουργέ, ήρεμα, αρχίστε πιο ήρεμα. Πιο ήρεμα, και πιο ήρεμα. Θέση, και στον αγώνα του να γίνει χαλίφη στη Λοπέρδο, θέση του χαλίφη, θέλετε, ύστερα... θα έπρεπε να ακούει τους βουλευτές του. Μετά. Στο τέλος, κύριε Λοβέρδο, όλο το πανελλήνιο το ξέρει. Κύριε Λοβέρδο, θα πάρετε επί του προσωπικού μετά. Κύριε Υπουργέ, δεν μου αρχίσατε καλά σήμερα. Είσαστε διαφορετικά, αρχίζετε άλλες φορές. Σας συνεχίστε, αλλά ήπια. Κύριε Λοβέρδο, μετά θα πάρετε. Και καθώς προσπαθούσατε να γίνετε χαλίφοι στη θέση χαλίφη, δεν προσέχατε τους υπουργούς σας. Δεν προσέχατε τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους σας, δεν προσέχατε τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας σας που λέγανε ότι εμείς δεν πιστεύαμε στη μείωση των μισθών, εμείς δεν πιστεύαμε στη μείωση των συντάξεων, εμείς δεν πιστεύαμε σε τίποτα από αυτά. Ήταν θέμα συσχετισμών. Εμείς φέρναμε εδώ πράγματα που δεν τα πιστεύαμε, αλλά το κάναμε για τους συσχετισμούς. Οπότε μην κάνετε μαθήματα στην κυβέρνηση της αριστεράς που έκανε διαπραγμάτευση και στη διαπραγμάτευση υπάρχει και ο συμβιβασμός. Μην κουνάτε το χέρι σας, αυτά λέγατε και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Δεύτερη διευκρίνηση. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας θα αρχίσει 1η Γενάρη. Και 1η Γενάρη, μέχρι την 1η Γενάρη του 2016, θα έχουμε φέρει τη γενική λύση για τα κόκκινα δάνεια και μέσα σε αυτή τη λύση θα υπάρχει και η λύση για την πρώτη κατοικία, ιδιαίτερα των φτωχών ανθρώπων. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί κανένας για αυτό το θέμα. Θα υπάρχει λύση σύντομα και δεν υπάρχει κανένας λόγος, όπως είπα. Τρίτον, υπάρχουν μια πολύ μεγάλη φιλολογία γιατί δεν ήρθε σε αυτό το νομοσχέδιο στο προηγούμενο οι πρόωρες συντάξεις, γιατί δεν ήρθανε κάτι για τους αγρότες. Πρέπει να σας πω ότι ό,τι φέραμε είχαμε συμφωνήσει με τους θεσμούς. Οι θεσμοί οι ίδιοι μας είπανε να μην φέρουμε σε αυτή τη φάση τις πρόωρες συντάξεις και οι θεσμοί οι ίδιοι είπανε ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης ήταν μέσα από το ΦΠΑ. Οπότε θα παρακαλούσα τους αγαπητούς συνάδελφους και τις αγαπητές συναδέλφες να μην ασκούνε το ρόλο του βαποράκι των ανθρώπων που δεν συμφωνούν εκτός στην Ελλάδα και εντός στην Ελλάδα για αυτή τη λύση και θέλουν τον Brexit και να δημοσιεύουν αυτή τη φιλολογία ότι θα έρθουν και τρίτο και τέταρτο πακέτο. Τέταρτη διευκρίνηση. Έχω ακούσει από αυτή την αίθουσα ότι υπήρχε μια φάση κακής διαπραγμάτευσης πριν από 3-4 εβδομάδες και τώρα υπάρχει η φάση της καλής διαπραγμάτευσης. Πρέπει να σας πω ότι η διαπραγματευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενιαία. Πάντα συλλογικά πράξαμε και οι δυσκολίες που είχαμε δεν είχε σχέση με ποιος ήταν υπουργός οικονομικών, ποιος ήταν ο συντονιστής της διαπραγματευτικής ομάδας, αλλά μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση η οποία αντιμετωπίζαμε ανθρώπους που δεν θέλανε να κάνουν κανένα συμβασμό με πολιτικές, με διαφορετική λογική, με πολιτικές που προσπαθούσαν να ξεφύγουμε από την ύφεση. Αυτή είναι αλήθεια και όσοι προσπαθούν να διαιρέσουν το ΣΥΡΙΖΑ με τους καλούς και τους κακούς δεν θα μας βρει εμένα σύμφωνο. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω ότι έχουμε καλά και κακά επιχειρήματα για ό,τι έχει γίνει αυτό και σας παρακαλώ πολύ μην επενδύετε στο διαχωρισμό και το διχασμό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολύ σύντομα θα διαψευτείτε.
Και πρέπει να σας πω σε αυτό το θέμα ότι το κόστος που μας λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για 6 μήνες δεν διαπραγματευόταν και γι' αυτό έχουμε μεγάλο κόστος για τις τράπεζες, πρέπει αυτοί που το λένε και ιδιαίτερα από αυτό το κομμάτι να σκεφτούν όταν λέγαν πριν από τις εκλογές ότι θα υπάρχει Brexit. Να σκεφτούν ότι στο εκλογική μάχη λέγανε ότι με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μας διώξουν. Και να σκεφτούν τη δική τους ευθύνη, τη δική τους ευθύνη για το bank run και που φτάσανε οι τράπεζες. Να μην κοιτάτε αλλού όταν έχετε δικιά σας ευθύνη, όταν για πολιτικούς λόγους προσπαθήσατε να έχετε ένα win-win, να δημιουργήσετε ένα bank run, είτε για να χάσουμε εμείς τις εκλογές ή να μην μπορούμε να κυβερνήσουμε αν κερδίζαμε τις εκλογές. Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες, είναι καταγραμμένες και έχουν πολύ μεγάλη ιστορική σημασία. Μετά από αυτές τις 4 διευκρινήσεις και όπως σας είπα, το κύριο Πιάτο θα έρθει με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να σας πω 2 λόγια για αυτή την οδηγία. Το εξήγησα τα τεχνικά κομμάτια στο... Παρακαλώ κύριε Κουτσούκο, συνεχίστε Υπουργέ, περατώστε. Νομίζω ότι... αυτή την οδηγία είναι μέρος μιας μεγαλύτερης παρέμβασης στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την Τραπεζική Ένωση, που εκτός από αυτή την οδηγία που έχουμε, έχει και το κομμάτι που είναι για την εξασφάλιση, την εγγύηση των καταθέσεων και υπάρχει και το κομμάτι που είναι για την εποπτεία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνουμε κριτική για το συνολικό πακέτο ως Ευρωπαίοι πολίτες που ανησυχούμε για την αρχιτεκτονική, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική, την χρηματοπιστωτική και οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, είναι αλήθεια ότι το Ταμείο Εξυγίανσης δεν έχει τα χρήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια συστημική κρίση, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να διευκρινίσουμε ότι αυτό δεν ισχύει για μια τράπεζα στην Ισπανία, μια τράπεζα στην Ελλάδα, μια τράπεζα στην Ιταλία, αλλά αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα αν έχουμε μια συστημική κρίση. Το ίδιο ισχύει για την καθυστέρηση με την παρέμβαση ιδιαίτερα της Γερμανίας να μην υπάρχει στο ευρωπαϊκό επίπεδο μια ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη οδηγία βοηθάει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα. Βοηθάει τους καταθέτες να έχουν μεγαλύτερη σιγουριά για τις καταθέσεις τους. Σε αυτή την ερώτηση νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και να απαντήσουμε με θετικό τρόπο. Το βοηθάει με πολλούς τρόπους, γιατί λέει ότι μετά από το 2016, μετά από το Γενάρη του 2006, όταν μια τράπεζα είναι προβληματική, θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει δημιουργήσει, και αυτή είναι η πρώτη λέξη οδηγίας της ανάκαμψης, όλους αυτούς τους θεσμούς και όλες αυτές τις πολιτικές για να αντιμετωπίσει μια μελλοντική κρίση. Τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση, στην άλλη περίπτωση. Θα υπάρχει και Ευρωπαϊκή Αρχή για να επιβληθεί ότι όντως έχει κάνει αυτά τα μέτρα και συγχρόνως μετά από αν υπάρχει πραγματικά δημιουργηθεί πρόβλημα σε μια τράπεζα, θα υπάρχει ο εξυγειαντικός μηχανισμός που θα λέει πώς πηγαίνει μια τράπεζα προς την εξυγίανση. Πώς αρχίζουμε με τους μετόχους, πώς αρχίζουμε με τους ομολογιούχους και πώς το τέλος είναι οι καταθέτες και μόνο οι καταθέσεις που είναι πάνω από 100.000 ανά άτομο, ανά τράπεζα. Αυτή είναι η διαδικασία. Η προσπάθεια είναι πρώτον να μην υπάρχει ένα καθεστώς όπου μια κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τροφοδοτεί μια κρίση σε μια κυβέρνηση και αυτή η κρίση της κυβέρνησης μετά πάει πίσω, μισό λεπτό, ένα λεπτό, πάει πίσω στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η οδηγία αρχίζει μετά από το 2016, άρα οι ελληνικές τράπεζες μέχρι τότε θα έχουν ανακεφαλοποιηθεί από τη συμφωνία που θα διαπραγματευτούμε μέχρι τότε, άρα δεν θα είναι η ανακεφαλοποίηση κάτω από την οδηγία, αλλά από τη διαδικασία την οποία ακολουθούμε και θα έχει τελειώσει πολύ πριν από την 1η Γενάρη του
16. Νομίζω ότι μπορούν οι καταθέτες να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον τους, μπορούν να κοιτάξουν μπροστά με μεγαλύτερη αισιοδοξία για το γενικότερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, όπως σας είπα στην αρχή. Είναι μια καλή αρχή και πραγματικά δεν βλέπω γιατί κάποιος συνάδελφος και κάποια συναδέλφισσα πρέπει να καταψηφίσει αυτή την οδηγία.